Θα περιμένετε να ρωτήσω, να ερωτηθεί ο δικηγόρος και θα σας απαντήσω. Αναδρομικά που τους οφείλονται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τους δικαίωνε για τις περικοπές μισθών και συντάξεων από το 2012 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, διεκδικούν χιλιάδες ένστολοι και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας και στην Κρήτη. Ελπίζετε. Λιγάκι. Γι' αυτό κάνουμε για τα καρδιά κιόλας. Τόσα χρόνια τώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και συγκεκριμένα ο πρόεδρος ο κύριος Γερακαράκος ο Γλιγόρης, πράγματι με όλο μαζί το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σκύψανε και κάναμε τότε στο Συμβούλιο Επικρατείας και δικαιωθήκαμε όσο αφορά τους μισθούς μας. Και ασφαλώς, εφόσον δικαιωθήκαμε για τους μισθούς, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι ποια δικαιοσύνη θα πει ότι ξέρεις κάτι, σε δικαιώνω στους μισθούς και δεν σε δικαιώνω στα επιδόματα. Εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί σπέβδουν στα κατατόπους γραφεία των σωματείων τους για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μέχρι τελευταία θα ελπίζουμε τι άλλο να κάνεις. Είναι μια τεράστια προσέλευση, δεν το περιμέναμε κι εμείς. Θα ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι τις 23, μπορεί και μέχρι τις 27, αυτό δεν το ξέρω, είναι θέμα δικηγόρου. Το 80% μέχρι τώρα έχει ενημερωθεί, έχει υπηρεσίες, οι γραμματείς τους έχουν δώσει, γιατί μας έχουν στείλει πολλά δικηγορικά γραφεία κάποιες προτάσεις με τις οποίες, ξέρετε, άλλο ζητάει 20 ευρώ, άλλο ζητάει 15 ευρώ, άλλο ζητάει συν 3 ευρώ εργολαβία για να πάρει την υπόθεση για τα αναδρομικά όσο αφορά το δώρο Χριστουγέννου και τα επιδόματα Δίας. Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν στους ένστολους αφορούν 65 ολόκληρους μήνες και εκτιμούνται από 2.665 ευρώ έως 12.805 ευρώ. Σε πρώτη φάση θα επιστραφούν τα αναδρομικά επικουρικών που ξεκινούν από 200 ευρώ και φτάνουν έως και 1.804 ευρώ και αφορούν στις μειώσεις του νόμου 3986 του 2011. Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ένστολων δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους. Εγώ πιστεύω ότι οι αιτήσεις αυτές νομίζω ότι θα πάνε στον κάδο των αχρήστων, διότι πιστεύω ότι είναι ένα τρίκ για να εισπράξουν τα δικηγορικά γραφεία χρήματα. Εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας και απόστρατοι ελπίζουν να τους αποδοθούν τα ποσά που τους παρακρατήθηκαν από μισθούς και συντάξεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους, διότι οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί οικονομικά, μας έχουν καταντήσει επέτες και αυτή τη στιγμή ο κόσμος ψάχνει μια διέξοδο και πάνω στην απελπισία του έρχεται να κάνει τις αιτήσεις αυτές. Όσοι δεν προσφύγουν στα δικαστήρια δικαιούνται να πάρουν τους μισθούς και τα επιδόματα όπως είχαν διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2012, όχι όμως αναδρομικά από την 1η Οκτώβρη του ίδιου έτους, αλλά από την ημέρα δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων.